Έντονο προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, προκαλούν τα στοιχεία της Frontex ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη μειώνονται, εδώ στην Ελλάδα το 2019 αυξήθηκαν κατά 42% σε σχέση με πέρσι. Και βεβαίως όλο ένα και περισσότεροι μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να φτάνουν στα ελληνικά νησιά. Μείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μόνο σήμερα, και είναι ακόμη 2 η ώρα, έχουν αφηχθεί μόνο στο νησί της Λέσβου 264 άνθρωποι. Έχει χαθεί πλέον πλήρως ο έλεγχος. Μόνο το πρώτο 12ήμερο του Δεκέμβρη έφτασαν περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο. Στη Μόρια, περίπου 18.000 άνθρωποι ζουν σε σκηνές μέσα στη λάσπη. Από την αρχή της εβδομάδας μέχρι και σήμερα, 200 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν τα στενά της Μικάλης. Εν μέσω πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων, παρόλα αυτά, οι ροές συνεχίζονται. Έχουμε μέσα ένα διήμερο στο νησί της Σάμου 130 περίπου άτομα. Οι αυξημένες ροές που παρατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα νησιά του Αιγαίου έχουν φέρει περίπου 4.800 άτομα από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα στοιχείο. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ ο πληθυσμός ξεπερνά τα 5.000 άτομα. Από αυτούς, οι μισοί περίπου ζουν σε σκηνές κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ο αριθμός των μεταναστών στοιχείο έχει αυξηθεί από 2.000 περίπου που ήταν, έχει περάσει τους 6.000 αυτή τη στιγμή. Και ενώ τα νησιά του Βορείου Αιγαίου συνεχίζουν καθημερινά να δέχονται αθρώες ροές προσφύγων και μεταναστών, σύμφωνα με τη Frontex, στην Ισπανία καταγράφηκε μείωση αφήξεων κατά 57% και την Ιταλία κατά 43% το φετινό 11 μήνο.